Από κάποιον από τη Δύση, από τη Γαλλία, ναι, την είχαν κάνει. Τώρα βέβαια δεν ήταν τόσο πολύ η άρπα αυτή ότι είχε πραγματικά αυτές τις ικανότητες, αλλά στα μάτια μιας καλλιτέχνητος έπαιρνε αυτή τη διάσταση. Ο Στάλιν λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Ο οποίος βέβαια αντιλαμβάνεται και αυτός μέσα από την ερμηνεία που κάνετε το ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό, ναι. Και υπάρχει και προσπαθεί να το λύσει. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που σε μένα δεν κάνει αυτό το πράγμα. Όταν κάθομαι εγώ δεν φέγγει. Και ξαφνικά φέγγει σε αυτήν. Και το αστείο γίνεται όταν προσπαθεί να το εξηγήσει με την κομμουνιστική πλευρά του πράγματος. Με την κομμουνιστική. Εκεί βάζει ακριβώς το μαρξισμό-λενινισμό αυτό. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι μια ιδιαίτερη παράσταση. Και πόσο καιρό παίζατε κάτω στην Αθήνα? Όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Να την απεχθεί όλο το χειμώνα και πρέπει να πω ότι θα το κρατήσω και για την... Θα το κρατήσετε, θα το κρατήσω, γιατί στην Αθήνα φέτος είχαμε πάρα πολλά γεγονότα άσχημα με τις πορείες, τις απεργίες, τα γεγονότα. Και σας είχαν κλειστά κάποιες... Και ήταν κλειστά το κέντρο συνέχεια. Εμείς είμαστε στην Κυψέλη, το θέατρο μου, οι τέσσερις εποχές είναι στην Κυψέλη. Για να έρθει κανείς στην Κυψέλη πρέπει να περάσει δυστυχώς από το κέντρο. Και έτσι πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι, όχι βέβαια να αναβάλουμε παράσταση, αλλά να παίζουμε πολύ λίγο κόσμο, γιατί είχαμε και γεγονότα πολύ άσχημα μερικές φορές. Δεν ήταν απλώς η συγκέντρωση και οι φωνές, ήταν και άλλα πράγματα. Και έγανε αυτοκίνητα, και έγανε το ένα, τα βλέπετε και εσείς. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αυτά μαθαίνονται. Αυτά μαθαίνονται δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας δώσατε τη χαρά και τη τιμή. Και φυσικά καλώς ήρθατε και στην πόλη. Η διάρκεια της παράστασης θα είναι. Θα είναι μέχρι τις 7 Μαΐου. Μέχρι τις 7 Μαΐου. Παίζουμε κάθε μέρα στις 9.30. Κάθε μέρα το να πάω. Αλλά το Σάββατο θα κάνω δύο παραστάσεις. Γιατί έχουμε μεγάλη προσφορά για το απόγευμα κυρίως. Τις 6 και 4. Ωραία. Και έτσι αποφάσισα ακόμα μια παράσταση να την κάνουμε. Εγώ να αναφέρω ότι έχετε και ένα δώρο για μας. Ότι όποιοι έρθουν από την Εγνατία τηλεόραση σήμερα να δουν την παράσταση, δύο άτομα πληρώνουν ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο. Δηλαδή τα 18, ας το πω έτσι, με 18 ευρώ θα δουν δύο άτομα. Δύο άτομα. Ναι, γιατί ή αν θέλουν να πληρώσουν και οι δύο, δίνουν από 9 ευρώ ουσιαστικά. Θα το κάνουμε έτσι. Ναι, έτσι. Αυτό είναι μια και αυτό ισχύει για σήμερα για όσους έρθουν από την Εγνατία τηλεόραση. Βεβαίως. Θα πούνε στο ταμείο ότι ερχόμαστε από την Εγνατία τηλεόραση και θα έχουν αυτή την προσφορά. Έτσι, μπράβο. Αυτό για όσους επιλέξατε τη σημερινή αυτή βραδιά να παρακολουθήσετε το δείπνο με τον σύντροφο Στάλιν. Ο σύντροφος Στάλιν είναι εδώ δίπλα μας. Είδατε βέβαια αρκετά από το βίντεο. Θα ακούσουμε τώρα και ένα μικρό απόσπασμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και τις οποιαδήποτε αυτή η εκπομπή συνέχεια. Έχει λόγο να υπάρχει. Γιατί το θέατρο έχει ανάγκη από υποστήριξη. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι η μοναδική που υπάρχει. Οπότε εγώ σας ελπίζω να παραμείνουμε όσο χρειαστεί και όσο μπορούμε. Να το ελπίζουμε εμείς, αλλά εσείς να το κάνετε πράξη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και πράξη. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να δούμε λίγο το βίντεο. Ένα τραγούδι για τον Στάλιν. Ερμηνεύει. Ναι. Ποιος ερμηνεύει? Ζητώ συγγνώμη. Μια μικρή παύση να πάρω μια ανάσα. Ένα τραγούδι για τον Στάλιν. Ερμηνεύει. Ιωσήφη, σε διόρα μες τα φοβάμαι. Ποιος φοβάσαι? Να, αυτές τις κουρτίνες. Φοβάσαι τις κουρτίνες? Δηλαδή θέλω να πω όχι τις ίδιες τις κουρτίνες, αλλά αυτά που έχουν κρεμαστεί πάνω τους. Έτσι, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον. Και ποια είναι κρεμασμένα από πάνω τους? Κάτι σκιές που μοιάζουν με φαντάσματα. Α, ας υποθέσουν ότι είναι έτσι και τι έγινε. Κάνουν ένα περίεργο θόρυβο. Κάτι σαν βοητό που παγώνει το αίμα στις φλέβες σου. Αυτό το βοητό βοηθάκι μου είναι η φωνή της Επανάστασης. Μα εγώ καταλαβαίνω ότι η Επανάσταση είναι η εξέγερση των λαϊκών μαζών και όλα τα παρόμοια. Αλλά τα φαντάσματα δεν καταλαβαίνω τι θέλουν εδώ. Πώς τι θέλουν εδώ? Είναι τα οράματα! Τριγυρίζουν! Περιφέρονται σε όλη την Ευρώπη! Είναι τα οράματα του κομμουνισμού! Περιπλανήθηκαν εδώ και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην βίλα του Γενικού Γραμματέα. Πού ήθελες να πάνε! Φιλοξενούμενοι μας από εδώ ισχύονται ότι επάνω στις κουρτίνες κρέμονται κάποια φαντάσματα. Για ελέγξτε το και να μου αναφέρετε σχετικό. Στις διαταγές σας, σύντροφε Στάλιν! Σύντροφε Στάλιν, Ιωσήφη Σαλιόνοβιτς, σας αναφέρω τελεσίδικα πως δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Οι κουρτίνες είναι μια χαρά. Η μόνη μας παράληψη είναι ότι τις αφήσαμε να σχολιστούν λιγάκι. Γι' αυτό ζητούμε ταπεινά συγγνώμη και από εσάς και από την ξένη μας. Να ακούτε εκεί μακριά! Ακούω τον ήχο της καταιγίδας και το τρίξιμο των γέρικων δέντρων.
θα την πουλήσουν την ημέρα του χειμώνα. Και εκεί, πιο μακριά, δεν ακούτε να λίγο από καμπάνες. Μπορεί κάπου να χτύπησε μια καμπάνα. Αν χτυπούν καμπάνες, σίγουρα για κάποιον χτυπούν. Και πρέπει να το τίποτε να χτυπούν για εσάς. Πού να ξέρω. Οι φιλοξενούμενοι μας ισχυρίζονται ότι αυτή η καμπάνα που ακούγεται κάπου εκεί στο βάθος μακριά προμηνύει κάποια συμφορά. Για ρίξτε μια ματιά στις τελευταίες αναφορές και να μου αναφέρετε σχετικά. Στην διαταγή σας, σύντροφε Στάλιν. Σύντροφε Στάλιν, Ιωσήφη Σαγιώναβιτς. Σας αναφέρω τελεσίδικα ότι σύμφωνα με τα τελευταία δελτία, ησυχία επικρατεί και στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ, καθώς και σε όλες τις πρωτεύουσες των σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Οι τράπεζες των ταχυδρομείων τηλέγραφος λειτουργούν κανονικά ως συνήθως. Στον υπόλοιπο κόσμο. Στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση της πάλης των τάξεων που πήρε μορφή επειδή πολέμου στην Ισπανία. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο, δεν θα το αφήσουμε όλο. Ελπίζω να έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται για την παράσταση. Τώρα, εγώ να δείξω και να ευχαριστήσω τα G Hotels για και τη τέχνη του επικοινωνίων που μας έδωσαν αυτή τη χορηγία που κερδίσαν ο κύριος Τάσος, θα αναφέρω μόνο το όνομα, την Τετάρτη. Και κάποια στιγμή σήμερα θα είναι στα G Hotels για να διασκεδάσουν το Παρασκευό Σαββατοκύριακό τους δωρεάν, χωρίς κανένα άλλο έξοδο. Και θα παρακολουθήσουν βέβαια και τις δύο εκθέσεις που βρίσκονται εκεί, το σημείο του Ματσκάνη με την Ανδρομική Έκθεση Αγιογραφίας στο Άθος και στο Παλίνι του Αθανάσιου του Κουρουμπίνου, η έκθεση αγιογραφίας αγγίζοντας τα πάθη. Τα πανάποδα, το ένα είναι στο Άθος, είναι ο Κουρουμπίνος και ο Σημείων Ματσκάνης είναι στο Παλίνι. Το θέμα είναι ότι εσείς βλέπετε και το βίντεο του χορηγού επικοινωνίας, του χορηγού της εκδρομής, οι οποίες θα υπάρξουν άλλες τρεις τέτοιες κατά τη διάρκεια της όλης καλοκαιρινής περίοδου. Θα σας ενημερώνουμε όταν θα έρχονται οι εκπομπές. Για να το δούμε το βίντεο από την αρχή, να το ακούσουμε δηλαδή το βίντεο από την αρχή, για να ακούσετε και αυτά που σας προτείνει και σας λέει. Δύο hotels, τρεις εξωτικοί προορισμοί, ένα καλοκαίρι απολαύσεων στον τροπικό του παραδείσου. Παλίνι Beach, Άφος Παλάς, Σύμαντρο Beach Hotel. Κρυστάλλινες παραλίες, beach bars, πισίνες, εστιατόρια, sports center, ταβέρνες. Έχεις τον τρόπο να τα ζήσεις όλα. Μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Κρατήσεις 23740-22100. Λοιπόν, να πω ότι εχθές έγινε από το Δήμο Καλαμαριάς η παρουσίαση των θεατρικών συναντήσεων με τα έργα τα οποία θα παιχτούν στο Μελίνα Μερκούρι, ξεκινώντας από τις 3 Μαΐου με το ντοκιμαντέρ από τη θεατρική ομάδα Ex Animo, η οποία έχει έρθει αρκετές φορές στην πόλη μας. Η τελευταία της μεγάλη επαφή με την πόλη ήταν το Νοσφαιρά τους Διδόντικους, αν θυμάστε, που είχε μείνει στην πόλη για αρκετές εβδομάδες. Τώρα λοιπόν στο θέατρο Μελίνα Μερκούρι στην Καλαμαριά έρχονται με το ντοκιμαντέρ. Παίζουν ο Παύλος Εμμανουηλίδης, ο Γιώργος Κρήτος, η Ροζαμαλία Κυρίου, η Κωνσταντίνα Ραδοπούλου και ο Ζήσης ο Ρούμπος. Μια παραγωγή της Ex Animo που έρχεται στην πόλη μας από τις 3 Μαΐου. Αυτό που μέχρι και τις 8 Μαΐου. Στις θεατρικές συναντήσεις θα ακολουθήσει το Τζόρνταν από τις 10 μέχρι τις 15 Μαΐου της Άννας Ρέινολτς και Μόιρα Μπουφίνη, στο ρόλο της Σίρλεϊ η Μαρίνα Ιασλάνογλου, η οποία είναι και αυτή με αρκετά χρόνια παραγωγής του έργου αυτού στην Αθήνα. Είναι μια αληθινή ιστορία, την οποία έχει κεντρικό πρόσωπο, βλέπετε εδώ, τη Σίρλη, που αποκάλυψε στην Άννα τη μία από τις δύο συγγραφείς, δηλαδή όταν ήταν και οι δύο συγκρατούμενες σε φυλακή. Και πρόκειται για το ντοκουμέντο, την πραγματική ιστορία μιας γυναίκας της 20χρονης Αγγλίδας Σίρλη και του τι πέρασε στη ζωή της. Δραματικό θέμα δηλαδή. Τα Ορφανά του Ντένις Κέλλη από το Θέατρο του Νέου Κόσμου θα παίξει στις 18 με 22 Μαΐου. Είναι η τρίτη παράσταση κατά σειρά που βλέπετε εδώ. Με τη Μαρία Κίτσου, τον Μιχάλη Οικονόμου, τον βλέπετε με τα γυαλιά, και τον Όμηρο Πουλάκη που κρατάει εδώ το κεφάλι του. Και θα ακολουθήσει 25 με 29 Μαΐου του 2011 η παράσταση του Ντάριο Φω «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω τίποτα» από το Θέατρο Α Λινέως Φωτίου. Το γνωστό θεατρικό ζευγάρι που έρχονται στην πόλη μας μαζί με τον Τρίφο Παπουτσί, τον Θοδωρή τον Προκοπίου, τη Μαρία τη Βλάχου και τον Θανάση τον Μπριάννα. Και φυσικά εδώ υπάρχουν και οι εκπτώσεις των εισιτηρίων από το, άμα δείτε δηλαδή όλες τις παραστάσεις, 40 ευρώ, η γενική είσοδος 10 ευρώ, τις Τετάρτες
και την Πέμπτη είναι 10 ευρώ, τις Τετάρτες είναι 13 ευρώ. Θα υπάρχει τις Τετάρτες και η συζήτηση που θα γίνει στο τέλος μετά από κάθε παράσταση. Και να περάσουμε στο ότι σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια ημέρα χορού, και έτσι στην πόλη μας θα γίνουν διάφορα, αλλά να αναφερθώ κυρίως στο ότι από την ομάδα Online Dance Theater, ο Λαβύρινθος της Εύας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Τέχνης Ακτής Αηλίου Χριστοπούλου 12, με 12 ευρώ κανονικό εισιτήριο και 10 ομαδικό, από 8 άτομα και πάνω, και 8 το φοιτητικό. Πρόκειται για τη δεύτερη χωροθεατρική παράσταση της ομάδας της Online Dance Theater, με 6 διαφορετικούς ανθρώπους μέσα από ένα τυχαίο γεγονός που παρασύρονται στην Δίνη του Λαβύρινθου. Είναι καθαρά χορευτικό. Να πω επίσης ότι η παιδική και νεανική σκηνή χωροθεατρική έκφραση, σημαντική και καταξιωμένη καλλιτέχνη από τον χώρο του κλασικού χορού, συμμετέχουν λοιπόν με το θεσμό αυτό, τον οποίο διοργανώνεται για 13η συνεχή χρονιά, η πρωτότυπη σχολή χορού του Δήμου Καλαμαριάς, σε συνεργασία με του φίλου του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας. Το Σάββατο, αύριο 30 του μηνός, στην 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο της Καλαμαριάς, τα χωροθεατρικά αυτά με την πρωτότυπη σχολή χορού του Δήμου Καλαμαριάς, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Επαγγελματική Σχολή Ήρης από τη Σταυρούπολη και τη Δημοτική Σχολή Χορού Λάρισας. Τώρα, ο Σύλλογος Καθηγητών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης έχουν θέμα ο παλαιότερος δημόσιος φορέας πολιτισμού 97 χρόνων. Ετοιμάζεται να κλείσει και οι καθηγητές ζητούν την βοήθεια και τη συμπαράσταση του κόσμου. Οι παράλληλες δράσεις της Φωτομπιενάλε από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με την ημερίδα τόπος μέσα από τις διαφορετικές οπτικές αύριο Σάββατο και από την έκθεση Μορφές και Σκιές από το Θέατρο Κώστας Ορδόλης από τα εγγένεια που γίνονται αύριο Σάββατο στις 30 Απριλίου και Λέξεις και Εικόνες στο Μουσείο που ξεκινάει από σήμερα με τον Γιώργο τον Κορδάκη για την έκθεση Time with Anna Us και συντονίζει ο δημοσιογράφος Θανάσης Γογάδης. Και φυσικά όλα τα θεατρικά σχήματα που βρίσκονται στην πόλη μας, τα οποία από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και προσκλήσεις για να σας δώσουμε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε την Τετάρτη.